τώρα τι να πω, είστε σαν τη μήγα μέσα στο γάλα. Γιατί? Δε πλάνο. Τι έχει το πλάνο? Μια χαρά είναι. Απλά λέω ότι είσαι σαν τη μήγα μέσα στο γάλα. Γιατί με ξεχωρίζεις? Με αυτή την έννοια. Με αυτή την έννοια. Έτσι δεν λένε, η μήγα μέσα στο γάλα, γιατί λένε την έκφραση? Γιατί ναι, ξεχωρίζει. Τι είναι? Ακριβώς αυτό. Αλλά είναι και ψηλός. Είσαι ψηλός, είμαι μούγια. Γεμίζεις το πλάνο. Είμαι μούγια ή το γάλα. Γεμίζεις το πλάνο. Κοίταξε, αφού είσαι σαν τη μήγα μέσα στο γάλα, είσαι η μούγια τώρα. Αλλά μην μηγιάζεσαι. Λοιπόν. Μηγιάζομαι. Λοιπόν, δε. Γεμίζεις το πλάνο. Όταν είμαστε και οι τρεις, το γεμίζεις. Θέλουμε μια κάμερα για σένα. Μόνο και δύο για εμάς. Είμαι λίγο έξτρα, αγαπημένη μου. Είμαι λίγο έξτρα. Είσαι και ψηλός και μια χαρά είσαι. Ναι, τι να πούμε. Κόφτε και τελευταία και λέω πριν. Φαινόμαστε πολύ μικροί για να σε πιάσει σαν η κάμερα. Φαινόμαστε πολύ μικροί εμείς. Τι σου είπα πριν, λοιπόν, τρεις μήνες. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, το ξέρεις πώς παίζεται το μάθημα Κυπριακά? Να σου εξηγήσω εγώ. Νομίζω ξέρω. Λοιπόν, στο μάθημα Κυπριακά ο κύριος Κωνσταντίνος Ιάσονος από εδώ. Δεν ξέρω, σήμερα νομίζω κάποιο τραγούδι θα έχει πάλι. Σκέφτεται κάποιο τραγούδι κυπριακό, παραδοσιακό ή άλλο. Το εκτελεί απαγγέλλοντάς το. Το εκτελεί κυριολεκτικά. Το εκτελεί, ναι, κατάλαβα. Και κάποια στιγμή σταματάει και μας δίνει τρεις επιλογές για το πώς συνεχίζει ο στίχος. Πρέπει να βρούμε το στίχο. Μετά μας ρωτάει για μια έκφραση τι σημαίνει και μετά μια λέξη. Μάλιστα. Και η κυρία Όλγα Ποταμίτου μου είπε να μην φύρνομαι. Ναι. Να μένω σοβαρός. Ναι. Θα προσπαθήσω. Να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε. Σήμερα, αγαπημένη, δεν το ξέρω ότι θα βάλεις κάτι φλωράλ. Τυχαία το τραγούδι είναι Τριανταφυλλένη. Πόσο σύμπτωση. Κάποια πράγματα τελικά δεν είναι τυχαία στη ζωή. Ναι. Τραγούδι παραδοσιακό. Τραγουδήθηκε από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Έγινε γνωστό πάρα πολύ από τον Αλκίον Ιωαννίδη. Ωραία. Από το άλπουμ που είπε τα Κυπριακά. Είναι Τριανταφυλλένη, λοιπόν. Ξεκινώ να απαγγείλω πρώτα τα δύο πρώτα κουπλέ. Μάλιστα. Και μετά θα έρθετε κοντά σας στα ρεφρέρ. Σήμερα δυσκόλεψα λίγο το παιχνίδι. Δεν ψάχνω λέξη, ψάχνω ολόκληρο το στίχο. Α. Εντάξει. Αλλά επειδή είμαι πολύ καλός, ναι, πάντα είμαι καλός, δίνω και επιλογές. Πάλι καλά. Ωραία. Αυτό όλοι μόνο. Ξεκινώ. Ξεκίνα και βλέπουμε. Κι αν αρρωστήσω, μάνα μου, θέλω να μηνύσω. Να έρθεις, Τριανταφυλλένη μου, να σε αποχαιρετήσω. Με φοηθείς τη μάνα σου, μήτε κανέναν άλλο. Μόνο Τριανταφυλλένη μου, πρόφτασε δίχως άλλο. Είμαστε σε σένα. Να, πριν πας στην μπαμπάρα. Ναι. Τούτο το τραγούδι έχει να κάνει με το ότι είναι του θάνατά, δηλαδή η αρρώστια. Ναι. Στενάχωρο. Τι να σου πω, δηλαδή μέσα στο happy hour σε βρίσκω. Έχω ένα γαμό να πούμε όλα τα τραγούδια. Έχει τόσα τραγούδια, δηλαδή τραγούδια του θανάτου πρέπει να μας λες. Και δεν μιλάω τόση ώρα και λέω πού το πάει, δεν το ήξερα το τραγούδι. Εμείναν τα παραπάνω που μείναν έτσι λίγο δυσάρεστα του πόνου. Τι να κάνω, τι το έμεσα στη ζωή. Θα ρεκείτε, είπαμε. Τέλος πάντων. Ερχόμαστε... Αν χάσουμε γι' αυτό, δεν χάζει με την περίπτωση. Ναι, ερχόμαστε τώρα, θα πάρω μου σε σένα. Μάλιστα. Κι αν τα να μπεις της πόρτας μου, μην κρύψεις τον καμό σου. Μα ρώτα και τη μάνα μου. Και ερχόμαστε στις επιλογές τώρα. Ναι. Και πέτεις, πού είναι ο ερωτάς μου. Και πέτεις, πού είναι ο άνθρωπός μου. Και πέτεις, πού είναι ο γιος σου. Το σίγουρο είναι ότι λέει, και πέτεις. Ναι. Αυτό το... Και πέτεις, πού είναι ο ερωτάς μου. Πού είναι ο άνθρωπός μου. Ή πού είναι ο γιος σου. Το πρώτο. Πού είναι ο ερωτάς μου. Όχι, δεν είπα κάτι. Κάνει αυτό το πράγμα για να σε βάλει στο πάκι. Όχι, κάτι. Ναι. Ο ερωτάς, ο άνθρωπος ή ο γιος σου. Ο άνθρωπος, άντε να το αλλάξω. Έχασες, ο γιος σου. Προσπάθησα να βοηθήσω να πάει σε άλλη επιλογή. Επία. Πολύ σημαντικό να ακούτε και τους προηγούμενους στίχους. Βοηθούν πάντα. Ναι, καλά. Λέμε τώρα. Ναι. Όσο με βοήθησαν και εμένα κάθε φορά, ό,τι λέω είναι αυτό που κάνει ομοιοκαταληξία και πάντα είναι το άλλο. Η αλήθεια είναι λίγο τσίκι. Συνεχίζουμε. Τσάντα σε δει μάνα μου. Τώρα αυτό είναι κουπλέ ή ρεφρέν. Κουπλέ. Δικό μου τώρα. Τσάντα σε δει μάνα μου που λόγια είναι να σε πάρει. Μα είναι η αγάπη πιστική στο νου σου μεν τα βάλεις. Ναι. Κουπλέ ή ρεφρέν. Κουπλέ πάλι. Έμπας δε βράστη. Να σου πω τα εύκολα. Ένα κατεβατό ολόκληρο για να κλέβει χρόνο της εκπομπής. Το κατάλαβες τι κάνει. Ναι, αλλά... Κάθεται εκεί μόνος του και επαγγέλει. Ναι, αλλά είναι εύκολο τούτο. Να το τραγούδα, αφού είναι τραγούδια. Αυτό θα ήταν πιο σωστό και πρέπει να το λάβεις πολύ σοβαρά υπόψη. Αλήθεια. Αλήθεια. Να το σκεφτούμε. Έρχεται και Eurovision.
Πάντως είναι γελάσεις σήμερα, εγώ. Είδες. Θα γελάσεις τώρα. Όχι, ενώ θα προσπαθήσω να στα επόμενα. Έμπα ζευρά στην κάμαρη, τσέλα δεξιά στο στρώμα. Σύψε τρανταφυλαίνη μου και φύλαμε στο στόμα. Ερχόμαστε σε άλλο τώρα, πας σε άλλο. Ερχόμαστε σε σένα τώρα. Άλλο, αλλαγή σκηνικού τώρα. Τώρα λίγο στενάχωρο, αλλά είπαμε, όλα ρε στη ζωή. Α, το σύψε και το έλα φύλαμε ήταν στενάχωρο. Ναι. Με τα γρούσα, με τα γρούσα σερούθια σου, βάστα την κεφαλή μου. Ναι. Αλλάζει πολύ. Ποιος μιλά, ποιος μιλά τώρα, ποιος μιλά. Χάσαμε και ποιος μιλά. Ο γιος. Ο γιος. Και τι λαλεί, και τι λαλεί. Με τα γρουσά σερούθια μου, με τα γρυσά σερούθια σου, βάστα την κεφαλή μου. Πάλι καλά. Βάστα με στην αγκάλη σου, ώσπου να μας βρει το κρίμα, ώσπου να φκεί η ψυχή μου ή ώσπου μας πάρει ο χάρος. Να το πω εγώ αυτό. Πες το, βοήθεια. Να το πω, να το πω. Το δεύτερο. Ώσπου να φκεί η ψυχή μου. Δεν ξέρω. Αυτό. Αυτό. Κι εγώ αυτό θα έλεγα. Σίγουρα. Σίγουρα, αφού είναι του θανατά ο άνθρωπος. Σωστό. Τι. Γι' αυτό σας παρακολουθείτε τα προηγούμενα. Αλλά. Ναι. Μετά μην το πάρω παρακάτω λίγο. Όχι, να μην το πας παρακάτω. Φτάνει. Ναι, πάει σε. Πότε τελειώνει το παιχνίδι. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Περνάμε στις εκφράσεις κυπριακές, εντάξει. Δεν είναι απαραίτητα αυτό που σου λέω ότι είναι. Σημαίνει ότι είναι το πράγμα. Υπάρχει και μια ευρύτερη ετυμολογία πίσω από το. Και ερμηνεία πίσω από την έκφραση. Ωραία. Επειδή είναι πολύ καλό το λέω αυτό. Ναι. Για να σε μπερδέψει. Εντάξει. Και να σου πω τώρα, να σου πω αυτό. Η όρνηθα πριν να γλωσσέψει, πετεινό γυρεύκει. Η όρνηθα πριν να γλωσσέψει, πετεινό γυρεύκει. Λέγεται για παιδικούς έρωτες, λέγεται για πράγματα που γίνονται πιο πριν. Είμαστε πιο μικροί, ρε παιδί μου. Ή για μεσήλικες γυναίκες που ψάχνουν τον έρωτα. Το τρίτο είναι να πω, γιατί τα άλλα ποιος θα νομίζει μου κόσμου. Congrats. Συγχαρητήρια. Εγώ άλλο θα έλεγα. Ποιο θα έλεγες εσύ, Αντρέα μου, για τους παιδικούς έρωτες ή για τα πράγματα που γίνονται πιο... Για το ποια πράγματα που γίνονται πριν. Όχι, όχι. Είναι για τις μεσήλικες γυναίκες που ψάχνουν τον έρωτα. Α. Εντάξει. Ας κάνω σε τζαμί. Ναι. Περνάμε, Αντρέα μου, σε σένα. Προμήθεια στην κόκαν σου. Στην κόκαν σου. Κόκαν. Τι είναι τούτο, παιδί. Κάπα όμικρο, κάπα αλφανή. Κρομίθια στην κόκαν σου. Ορίστε. Αλλά θα σου πω, να σε βοηθήσω ότι η κόκα... Περίμενε να το λες σωστά, γιατί κόκα-κόκα θα μας πάρουν μέσα. Και βλέπω την Ικάν και το βλέπω τον Ιωνά να έρχεται εδώ με. Είναι κεφαλή. Εντάξει, και να φταίμε εμείς μετά. Είναι τους... κεφαλή. Και λέμας. Α, ναι. Στα αρχαία... Στα αρχαία έτσι. Στα κυπριακά συγγνώμη. Στα αρχαία κυπριακά έτσι τα λέγανε. Ναι, είναι κεφαλή. Εντάξει, βοηθώ σε. Κόκαν. Κόκαν. Έχει έναν καπά στη μέση. Το νου που είναι. Στο τέλος. Α, είναι κόκαν. Κόκαν, ναι. Δεν το ήξερα. Κρομίθια στην κόκαν σου. Στην κόκαν σου. Ναι. Είναι... Κόκαν σου. Σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι ούτε ψήλος στον κόρφο σου. Σημαίνει ως ευχή για καλή τύχη. Ή είναι σαν προστακτική να απομακρύνεις κάτι από πάνω σου ή από το περιβάλλον σου γύρω. Κρομίθια στην κόκαν σου. Είναι προστακτική. Αλλά αφού είναι προστακτική και διατάση, πρέπει να είναι το... Έχει πολύ μπλακά. Το τρία. Ως προστακτική απομακρύνεις κάτι. Ναι. Σωστό. Μπράβο. Το έλεγαν παλιά. Ναι, κατάλαβα το σήμερα. Κατάλαβα το και νομίζω πρέπει να αρχίσω να αλλάξω τακτική. Το χρησιμοποιούσαν παλιά οι παππούδες κτλ. Για τις γυναίκες που έβαζαν πολλά κοσμήματα έτσι, να δείξουν τον πλούτον τους, υπήρχε αυτή η έκφραση που έβαζαν κρεμμύδια στα μαλλιά για να δείχνουν, παιδί μου, ότι είναι πιο... Η Κάρμεν Μεϊγάντα έβαζε τα φρούτα και οι Κυπρέες βάζαν τα κρεμμύδια. Ναι. Για τα προστακτική, ναι. Είναι έκφραση που χρησιμοποιούσαν παλιά. Και είπαμε, είναι όλα μέσα από βιβλία τα βρίσκουμε, έτσι. Ξέρουμε, ναι. Ποιο? Χρησιμοποιείται για τις γυναίκες που προσπαθούν. Περίμενε, για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί ρωτάνε από το κοντρόλ, αν είναι ειρωνικό. Ναι. Όχι, είναι μια διαδικασία για τις γυναίκες, ρε παιδί μου, που ήθελαν να μην δείξουν. Που έδειχναν τον πλούτο. Και έτσι με αυτήν την έκφραση έδειχναν για τις γυναίκες που δεν είχαν. Ωραία. Ναι, αυτό είναι. Καταλάβατε στο κοντρόλ. Μπράβο. Ωραία. Να συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε.
Περνάμε και στο τελευταίο. Μάλιστα. Περνά ωραία. Κερδίζω. Και μέχρι στιγμής ναι. Α, τέλεια. Λοιπόν. Να χάνε πάλι, πάλι εσύ να κερδίζει. Α, τέλεια. Sorry που σου το λέω και χαλό σου λέω το όνειρο, αλλά εντάξει, μπορούμε να φέρουμε τον καλεσμένο για να χάσει. Σα ευχαριστώ πολύ. Αλλά δεν χάνω επίτηδε όμω, πρόσεξε. Όχι, είναι ανταγωνιστικό. Αλλά σε καλή. Αλλά ο κανόνα του παιχνιδιού λέει ότι κερδίζει πάντα ο καλεσμένο. Μόνο, μην σα είναι πολύ καλά. Περνάμε στι λέξει τώρα και τελειώνουμε με το ενότητα του παιχνιδιού. Τι σημαίνει η λέξη ψανίζουμε. 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 Τι σημαίνει φτερνίζομαι. Ψάχνω κάτι σχολαστικά. Συχαίνω με κάτι ή πάω για ψώνια. Ψανίζουμε. Πες τα ξανά τις επιλογές. Φτερνίζομαι. Ναι. Ψάχνω κάτι σχολαστικά. Αυτό θα πω. Το ψανίζομαι. Ωραία. Ποιο. Δεν θέλω να μπερδεύεστε. Εγώ απλά θέλω να κλειδώσω την απάντηση για να προχωρήσω. Ναι, είναι αυτό. Είσαι καλός. Είναι καλός που είσαι. Ναι. Ναι. Φτερνίζομαι, ψάχνω κάτι σχολαστικά, συχαίνω με κάτι ή πάω για ψώνια. Θα επιμένω στο δεύτερο και δεν ψάχνω κάτι σχολαστικά. Ναι. Έχασες. Είναι το συχαίνω με κάτι. Αλλά πάλι κέρδισα όμως. Αλλά πάλι κέρδισα. Εννιά σου, ναι. Εντάξει. Ψανίζουμε, μαθαίνουμε λέξεις εμείς. Ωραίες, κυπριακές. Αντρέα, με ερχόμαστε σε ένα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Σίγουρα το άκουσες. Ναι. Κάποια στιγμή. Αυτά τα 20 χρόνια που είσαι στο νησί μας. Κοίταξε, μην το λες, γιατί και την άλλη φορά τον άπαρο από σένα τον άκουσα και με έκανε μετά ο Λουίς με τα κρεμμυδάκια. Σωστά είναι τούτο. Ότι 25 χρόνια δεν ξέρω τον άπαρο. Τι είναι. Ότι είναι σιδερόστρα. Ναι. Εγώ το ήξερα μόνο σαν άπαρο το άλλο. Ναι. Αλλά οπότε γι' αυτό μην είσαι σίγουρος ότι το έχω ξανακούσει. Πάσο. Εντάξει. Αντρέα μου, τι είναι. Τι είναι. Ο χριζελόρος. Ο. Χριζελόρος. Ξέρετε το. Μην ακούσα απάντηση, μην πρόδωσε την απάντηση. Την άλλη φορά είχες πει κάτι άλλο σε όρος. Ήταν πολλά που λέω. Τερτσελόρος. Άμπραβο, είχες πει αυτόν το τερτσελόρο. Τερτσελόρος, τι είναι. Πώς γράφετε, παιδί μου, τούτο. Χ, ρο, γιώτα, ταφ, ζήτα, γιώτα, εψιλό, δύο λαύδα, όμικρο, ρο, όμικρο. Χριζελόρος. Χριζελόρος. Τι είναι. Είναι ο άγριος άνδρας, ο αγρίκος. Είναι ο σκορπιός, είναι το λυσσασμένο. Όχι, ο σκορπιός ήταν ο άλλος, ο τερτσελόρος. Δεν μπορεί να είναι και αυτός ο σκορπιός. Είναι το λυσσασμένο σκυλί ή ο πλάστης για το ζυμάρι που φτιάχνουμε. Τι να πω τώρα εγώ, πες μου. Πες. Κοίταξε, ο τερτσελόρος ήταν ο σκορπιός. Εγώ δεν λέω κάτι. Αυτός πώς είναι, πώς το λένε αυτόν. Τερτσελόρος. Δεν καταλάβω και τι λαλεί. Πες το πιο καθαρά, παιδί μου. Συγγνώμη. Πες το πιο καθαρά. Χριτσελόρος. 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 Χρι. Με μπερδεύουν και από το κοντρόλ, λένε κρι. Χρι. Χρι. Ένα πόδι λυσσασμένο σκύλο. Έχασες. Γιατί αυτές απαγίδαν εδώ. Α. Είναι ο σκορπιός και πάλι. Αλήθεια. Ναι. Ναι, είναι σκορπιός. Μα πώς ονόμαστε τούτο ο σκορπιός. Ήταν παγίδα ερώτηση. Ξέρετε κι εσείς. Ξέρετε εδώ. Ναι. Παγίδα. Είναι ο σκορπιός. Μάλιστα. Αρέσκει μου το λεξικό μου σκευάζω κάθε μέρα. Μαθαίνει και αυτός, μαθαίνουμε ναι. Και εμείς. Μπράβο. Αυτά ήταν Παρβάρα, τα κυπριακά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Πρέπει να σου δώσουμε και ένα δωράκι. Ευχαριστώ να εγώ. Να σύψω εγώ γιατί... Α, ας πω να σύψω εγώ. Γιατί μέχρι να σύψει αυτός. Άστα. Ευχαριστώ. Μια ωραία κούπα φλιντζάνι όπως λέμε στην Κύπρο. Με το λογότυπο του Happy Hour. Φλιντζάνι, δεν το λέω, ναι. Ναι. Γιατί το λέω κούπα και όλοι μου λένε την κούπα. Εμείς θα λέμε το λέω ποτήρι. Ποτήρι. Ένα ποτήρι που το λάλλουμε, δεν μου τα πούμε. Oh, φλιντζάνι. Φλιντζάνι, γε μου, φλιντζάνι. Τι ποτήρι. Έτσι είναι τα ποτήρικα. Ένα που φέρμα ποτήρι. Δεν μπορώ να φέρω και φλιντζάνι. Ένα φλιντζάνι με το λογότυπο του Happy Hour που μας προσφέρει από Giveaways. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, πέρασα πολύ ωραία. Χαρήκαμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στη συνέχεια με το Happy Hour μέχρι το δεύτερο.